Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνει ο συνάδελφος Ηρακλής Βεράκης και να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Να πω δύο σκέψεις εισαγωγικά ως χαιρετισμό, ώστε να βοηθήσω και να συμβάλλω κι εγώ όσο μπορώ σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλει η Ένωση Ελλήνων Θεολόγων, προκειμένου να διασωθεί η ουσία στην παιδεία μας, γιατί χωρίς την Ορθόδοξη Θεολογία δεν υπάρχει ουσία. Εγώ έχω την ατυχία ή την ευτυχία να εργάζομαι ερευνητικά σε δύο χώρους σχεδόν αντιδιαμετρικά, όχι αντίθετους αλλά μακρινούς, που είναι οι θετικές επιστήμες, φυσική, μαθηματικά, αλλά και στη φιλοσοφία της επιστήμης και στη φιλοσοφία της παιδείας γενικότερα. Αντιλαμβάνομαι και θέλω να πω αυτό, ότι πλέον το πρόβλημα είναι πολιτικό. Η ομάδα των θεολόγων που κατήρτισε το μάθημα αυτό, το θρησκειολογικό, στερείται καταρχάς ουσιαστικής γνώσης της ιστορίας, ουσιαστικής γνώσης της θεολογίας, της επιστημολογίας, διότι αυτό το μάθημα δεν είναι ούτε θρησκειολογικό μάθημα, ούτε θεολογικό μάθημα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα κακού είδους, κακού τύπου λαογραφικό μάθημα. Δηλαδή προσβάλλει, αν θέλετε να μιλήσω και από πλευράς φιλοσοφίας των πολιτισμών, προσβάλλει όλα τα θρησκεύματα και τον Βουδισμό και τον Ινδουισμό και τον Ισλαμισμό και όλα τα θρησκεύματα, με το να τα βάζει όλα μαζί με έναν τρόπο που δεν σέβεται την ιδιαιτερότητα κάθε θρησκευτικής παράδοσης. Βεβαίως, η ομάδα που κατήρτισε αυτό το μάθημα κινείται σαφώς στον χώρο της αίρεσης. Πρέπει να το δούμε έτσι, ότι είναι το αποτέλεσμα αυτό σαφώς αιρετικό. Εμείς καταγόμαστε από έναν μεγάλο λαό και πολιτισμό, το μεγάλο δεν το εννοώ εθνικιστικά με την έννοια του γερμανικού εθνικισμού, ο οποίος δημιούργησε όλο το πρόβλημα τους τελευταίους αιώνες στην Ευρώπη και στην ουσία η σύγκρουση των πολιτισμών και τα λοιπά δεν είναι τίποτα άλλο παρά σύγκρουση του γερμανισμού που δημιουργεί όλα τα ρεύματα του διαφωτισμού και της αναγέννησης και τα οποία έρχονται να εισβάλλουν σε όλους τους άλλους λαούς, σε όλες τις άλλες μορφές πνευματικών παραδόσεων και είναι στην ουσία μια μορφή σταυροφορίας με άλλο είδος, με άλλον τρόπο. Επί της ουσίας, σαφώς, εάν υπάρχει επιστημολογική ανεπάρκεια σε όλη αυτή την πρόταση, διότι δεν υπάρχει επί της ουσίας η βασική διάκριση κτιστού ακτίστου. Εγώ ως φυσικός επιστήμονας καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά πόσο μοντέρνα είναι η Ορθόδοξη Θεολογία, εάν κανείς γνωρίσει τα σύγχρονα μαθηματικά, τη σύγχρονη επιστήμη, τη σύγχρονη φυσική, τη σύγχρονη βιολογία, ότι η Ορθόδοξη Θεολογία είναι το κριτήριο και ο τρόπος νοηματοδότησης όλης της επιστημονικής γνώσης και όλης της ουσίας της ανθρώπινης ζωής, κάτι το οποίο σαφώς δεν το αντιλαμβάνονται αυτοί που δημιούργησαν αυτό το μάθημα. Καρικατούρα μαθήματος. Η διάκριση κτιστού ακτίστου σημαίνει ότι η δική μας Ορθόδοξη Θεολογία δεν μπορεί να σχετικοποιείται με ανθρώπινα κατασκευάσματα, σεβαστά, σαφώς, και τα εκτιμούμε και εγώ μάλιστα από παιδί θαύμαζα πάντα την Αποανατολή, αυτή τη λεπτότητα που είχε ο πολιτισμός των Ινδιών, της Κίνας, ο Λαό Τσέ κτλ. Αλλά όμως, οι άνθρωποι που καταρτούν αυτό το μάθημα στερούνται αυτής της ουσιαστικής γνώσης και της Αποανατολής και της Δύσης
τι είναι ο δυτικός χριστιανισμός, που είναι στην ουσία μια άρνηση της σάρκωσης του Θεού, διότι δεν μπορούμε να το αποκρύψουμε, ο δυτικός χριστιανισμός είναι μια πανέρεση θεωρητικά, θεολογικά. Άλλο πράγμα το ότι θα πρέπει να μιλήσει κανείς με σεβασμό, με καλοσύνη, με επίοικια για τους ανθρώπους πάνω σε όλη τη γη και για τους χριστιανούς τους στη Δύση, στη Δυτική Χριστιανοσύνη, αλλά ως επιστήμονες θα πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Επομένως, η διάκριση Κτιστού Ακτίστου λείπει από αυτό το μάθημα, που είναι θεμελιώδης διάκριση μετά την διάκριση αισθητό-νοητό, που κωδικοποιεί ο αρχαιοελληνικός κόσμος, προτυπώνοντας για πρώτη φορά την αντίληψη του Θεού ως λόγος και ως πρόσωπο, παρόν μέσα στην ιστορία. Άρα ο Χριστός είναι παρόν μέσα στην ιστορία και δεν μπορούμε να τον σχετικοποιούμε και να τον βάζουμε δίπλα από οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι ύβριση, είναι υβριστικό. Μπορούμε να βρούμε άλλους τρόπους να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα, σεβόμενοι και τα πράγματα των άλλων ανθρώπων, αλλά τιμώντας και αυτό που έχει παραδοθεί σε αυτό το λαό. Αυτό νομίζω ότι είναι το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε και να ξανατεθεί η συζήτηση και να υποθούν τα πράγματα με την αλήθειά τους. Ευχαριστώ πολύ.